Είμαστε εδώ με τον Κορέτο Παύλο, τον MVP της σημερινής αναμέτρησης, goalkeeper από τον Βέγα. Είναι τα πρώτα συναισθήματα μετά το θρίαμβο. Εντάξει, προφανώς είναι μια μεγάλη νίκη. Άφησαν πολλές καθυστερήσεις οι διαιτητές και έτσι κατάφερε να γίνει η ανατροπή. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό παρόλα αυτά. Καταφέραμε να το κρατήσουμε μέχρι ενός σημείου και μετά απλά έκανα το καθήκον σαν τερματοφύλακας. Φυσικά ήταν ένα μεγάλο βήμα να συζητήσουμε. Πέρυσι βγήκατε τρίτη. Του χρόνου μπορείτε να πάτε για το κάτι παραπάνω. Προφανώς θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Θέλω να πάμε προσωπικά σε εσένα. Είσαι ο MVP της σημερινής αναμέτρησης. Δύο λόγια. Κοιτάξτε, να πιστεύω ότι σε κάθε αγώνα μετράει το σύνολο. Όλοι ήμασταν καλοί. Όλοι καταφέραμε αυτό που θέλαμε. Νικάγαμε, είχαμε την ψυχολογία. Εγώ μπορεί να έκανα το παραπάνω βήμα να πιάσω το πέναλτι, αλλά πιστεύω ότι είναι το σύνολο. Όλοι μαζί σαν ομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παπόλια, τον προπονητή των εκτελονιστών. Η ομάδα σας πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα κατάφερε στα πέναλτι. Υπάρχει κάτι το οποίο θα κρατήσετε από τη σημερινή αναμέτρηση? Θα κρατήσουμε ότι τα παιδιά προσπαθήσανε, το παλέψανε. Το λάθος μας ήταν ότι θεωρηθήκαμε φαβοροί. Και αυτός που είναι φαβορή χάνει το πάθος του. Η άλλη ομάδα το πήρε το παιχνιδάκι, έστω στα πέναλτι, γιατί είχαν πιο πολύ πάθος, πιο πολύ ενέργεια. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξετε εν ώψη της επόμενης σεζόν για να κάνετε το κάτι παραπάνω? Εντάξει, έχουμε επιλογές να πάρουμε νέους παίκτες κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ευχαριστημένοι είμαστε. Γιατί να κάνουμε κάτι παραπάνω? Παίξαμε δύο τελικούς, το χαιρόμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Θα δούμε τώρα, αν υπάρχουν, βρούμε και άλλα παιδιά που μπορούν και παίζουν και θέλουν και λοιπά, θα κάνουμε κάποιες προσθήκες. Θα δούμε. Έχω να πω κάτι, αν δεν με κάνουμε και άλλη ερώτηση, αν έχεις και θα σου πω. Θέλω να πω για το σημερινό παιχνιδάκι ότι εγώ δεν διαμαρτυρώμαι ούτε για το γκολ που ακύρωσε και λοιπά. Θεωρώ όμως ότι αυτός ο διαιτής έχασε το παιχνίδι από την αποβολή του Θωμάκου. Αν δείτε από την κάμερα, αν το έχει τραβήξει ο φίλος, ο Θωμάκος πάει με τον πόδι. Κάνει τάγκλιν, παίρνει την μπάλα και τσουλώντας γυρνάει και το δεύτερο πόδι και το δεύτερο έρχεται και το δεύτερο πόδι πολύ μετά. Το πολύ πολύ μπορεί να δώσει φάουλ, όχι κάρτα. Από εκεί και πέρα έχασε το παιχνιδάκι. Αρχίσαν τα μαλώματα, αρχίσαν οι μανούρες κλπ. Ευχαριστώ πολύ.